Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι, στο Παλατάκι. Πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Ξεκινάει η Ρωσονέρη εναντίον των Ροφών. Η Ρωσονέρη είναι τα άσπρα. Όχι, με τα μαύρα είναι η Ρωσονέρη, δικό μου λάθος. Η Ροφή είναι με τις άσπρες φανίσεις. Να πούμε και λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η Ρωσονέρη ξεκινάει με τον Γιάννη Τέρμα. Είναι ο Χρήστος αμυντικός, ο Ανδρέας, ο Τρελοκοτίνης, ο Βελόνης και ο Νίκος. Αυτή είναι η ομάδα για τους Ρωσονέρη. Στον πάγκο θα κάτσει ο Βελόνης. Για τους Ροφούς είναι ο Νόντας, ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μίλτος, ο Κώστας, ο δεύτερος Κώστας είναι, και ο Δημήτρης. Το παιχνίδι ξεκινάει. Οι Ροφοί επιστρέφουν την μπάλα στους Ρωσονέρη. Μεσαία γραμμή. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε μαζί μας και τον Θοδωρή Τσολακίδη, παραλίγο να τον ξεχάσω. Θα κάνω αυτό το μεγάλο ατόπιμα. Θα μας βοηθήσει στην περιγραφή. Ωραία, πάει. Να πούμε ότι η Ρωσονέρη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν καλή ποιότητα παιχνιδιού. Η Ροφή πρώτη φορά τους βλέπω. Θα μας δείξουν τι έχουν να δείξουν μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό ματσάκι, Παναγιώτη. Εύχομαι καλή συνέχεια στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ. Να σχολιάσουμε ωραία, όπως και στο τελικό. Το κέρδισε το θεατράκι της προάλλης. Εδώ η πρώτη φάση είναι εξουδετερωμένος εκεί από τον μαφυλάκα των Ροφών, ο Δημήτρης. Στην κόντρα τώρα η Ροφή είναι κόρνερ. Βάλε κατευθείαν στα χέρια του Γιάννη. Για να καταθέσω. Νομίζω είναι πλάγιο, δεν το βλέπουμε στους δέκτες. Η μπάλα χάνεται. Και οι ομερικές μάχες στην μεσαία γραμμή. Παλιά το σούτ είναι πολύ αδύναμο κατευθείαν στα χέρια του Γιάννη, ο οποίος κάνει λάθος αλλά δεν τον τιμωρεί η μπάλα, κατευθείαν και πάλι στα χέρια του. Ο Νίκος. Και ξανά ο Νίκος, ωραία η παλιά. Να πω ότι ο Νίκος και ο Ανδρέας είναι ωραίο δίδυμο στην μεσαία και επιθετική γραμμή. Τους ξέρεις καλύτερα. Τους ξέρω καλύτερα. Τα παιδιά μου από το Χαϊδάρι. Γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Έχουν κάνει πολύ καλά μάτς. Ελπίζουμε και σήμερα να κάνουν κάτι καλύτερο. Και εις άξιο. Και για την ομάδα τους και για μας. Ο Νίκος κρατάει την μπάλα. Ωραίο στυλ, περίεργο. Δεν είναι για τον Βελόνι. Ο Γιάννης από το τέρμα δίνει τις οδηγίες. Ωραία η κάθετη, ήταν λίγο πιο δυνατή, κατέληξε από την μπάλα. Παλιά είναι πλάγιο. Βάλα για τον Νίκο. Βγήκε για τον Χρήστο. Δεν είναι καλή παλιά. Έχουν πλάγιο για τους Ροφούς. Για τον Γιώργο να εκτελεί. Νούμερο 16 είναι ο Δημήτρης. Ο Τρελοκοτίνης θα αποφελθεί από τις κόντρες. Ο Νίκος ωραίο κοντρόλ. Πολύ καλή επέμβαση νομίζω. Μπροστά. Μπροστά στο τέρμα σχεδόν ήταν. Ναι, ναι. Μου διαφεύγει μήπως τον είδες ποιος είναι ο Θοδωρή. Ήταν ο Νίκος. Τεταπέτ με τον τερματοφύλακα. Είχε την ευκαιρία να κάνει το 1-0. Ήταν πολύ χαλαρό το πλασέ του. Ίσως λίγο πιο δύναμη. Και να σημάδευε κάποια αγωνία. Σίγουρα, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ πιο καλύτερο.
Ρεσούς τώρα ξεπάζει τον τροματοφύλακα, το μάτι συνεχίζεται. Προέλαζε την μπάλα στη μισή γραμμή, αλλά του ματιάσαμε λιγάκι. Λιαρό παιχνίδι μέχρι στιγμής μάλλον, γιατί. Εντάξει. Πρωταγωνιστική, λίγο αναγνωριστικό το παιχνίδι στην, σε πρώτη φάση. Και να το πρώτο γκολ. Πολύ ωραίο. Για τους Ρωσονέρι. Είναι το 1-0. Από τον Τρελοκοτίνη, αν είδα καλά. Δεν έγινε πριν με τον Νίκο, που πλάσαρε λίγο νοφρά. Έγινε με τον Τρελοκοτίνη. Αυτό είναι το ψευδόνυμό του. Θα γυρίσει εκεί ο Ρούνι. Δείχνει φανέλα. Είναι ο Γιώργος. Καλή σκέψη, μπάλα κόρνερ για τους Ροφούς. Θέλουν να ψάξουν το 1-1. Μπάλα περνάει, καταλήγει στον τερματοφύλακα. Στον Δημήτρη. Και ο Γιάννης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρογοτίνης. Νίκος σε τρίτο χρόνο, πατάει, είναι λάθος αυτό. Διορθώνει ο ίδιος. Πολύ καλός. Διόρθωσε πάρα πολύ καλός, διόρθωσε το λάθος και έκανε και ένα σουτ. Επικίνδυνα τα πλασί του να πω από τις πλάγιες γραμμές, τον έχω ξαναδεί. Λίγο αν δεν το πάρεις σωστά, θα πάρει λίγο χλιαρά ο τερματοφύλακας, ίσως και να πει. Να το πληρώσει. Εκεί βγαίνει ο Γιάννης μέχρι μέσα του γηπέδου. Και τώρα η αιστεία είναι άδεια. Θα το επιχειρήσει εκεί πέφτοντας ο Γιάννης. Δεν το πλήρωσε, ήταν λίγο, έπαιξε λίγο σαν τον Νόιερ. Προέλαζε την μπάλα ο Νίκος, 1-2, 3-4. 1-2. Ωραίες διαδοχές πάσες. Θύμισε λίγο Γιωβάνι Ριβάλντο. Την μπάλα στα δίχτυα είναι το 1-1. Πολύ καλή ροφή. Πολύ καλή ροφή. Στην αντεπίθεση. Έπαιξαν σωστά την μπάλα και είναι ισοφάριση, είναι γεγονός. Χρήστος. Για να δούμε αν θα μπορέσουν οι Ροφοί να αντέξουν σε αυτό το 1-1. Ο Ανδρέας είναι αυτός που βλέπουμε. Ωραίο στυλ, βραχής όμως παίκτης. Να το, και να το, το 2-1. Ωραία η έμπνευση από τον Νίκο. Γρήγορα, γρήγορα. Αμέσως, ακριβώς το Δονή, μόλις ισοφάρισε. Η ομάδα των Ορφών, η Ροσονέρη, κατευθείαν το 2-1. Κάτι πήγε να πεις. Όχι, δικό μου, μπερδεύτηκα. Με χαρακτηριστική άνεση, να πούμε την αλήθεια, οι ομάδες είναι σαν να έχουν παίξει 40 λεπτά. Δεν είναι πολύ κινητική. Ένα μεστό παιχνίδι. Ίσως δεν δίνει και ροφή ένα γρήγορο τέμπο μέσα στον αγώνα. Ακριβώς. Να το 3-1. Να το 3-1. Με ωραίο συνδυασμό, Παναγιώτη. Ακριβώς έτσι νομίζω ήταν πάλι ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Γυρνάει πίσω στην άμυνα, το 3-1 για τους Ροσονέρι. Ο Γιώργος εκεί έκανε την προσπάθειά του, μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Η μπάλα, οι κόντρες και είναι out. Μας μπέρδεψε λιγάκι. Ακούστηκε ένα δοκάρι, κουνήθηκε λίγο το διχτάκι, αλλά ήταν στην εξωτερική πλευρά. Ο Ανδρέας, ο Νίκος. Ρίχνει τον αντιπάλο του κάτω, κανένα φάουλ. Στο σουτ. Ωραίο σουτ από τον Νίκο πάλι. Το δοκίμασε το πόδι του, δεν... Νομίζω είναι ένας παίκτης που γενικά πειραματίζεται. Ακριβώς, δεν είχε να χάσει τίποτα. Εδώ είχαμε μια φάση για τους Ροφούς για το 3-2. Ωραία, η παλιά είναι δυνατή όμως για τον Νίκο. Πλάγιο δίνει ο διαιτητής. Προσπαθούν πάντως, νομίζω, οι Ροφοί.
Ναι, και δεν έχουν και πάρα πολλά περιθώρια για να εφησυχαστούν. Βασικά πώς να εφησυχαστούν όταν χάνουν 3-1. Πρέπει να το παλέψουν, πρέπει να το κυνηγήσουν το 3-2. Να ξαναμπούν μέσα στο παιχνίδι. Ωραία, βγήκε ο πορτιέρο των Ροφών, ο Δημήτρης. Το σουτ με τα πόδια ο Δημήτρης. Ωραίο σουτ του Ανδρέα, από το κέντρο. Ο Δημήτρης, να πούμε, φοράει φανέλα Μίκαελ Μπάλακ, Γερμανίας. Θυμόμαστε την παιχταρά αυτή ήταν. Εννοείται, και έχουν τον γκολ. Δεν φάνηκε καλά στους δέχτες. Το 4-1. Ούτε νομίζω είδαμε και ποιος είναι, είναι δύσκολο. Νομίζω πρέπει να ήταν ο Ανδρέας. Ξέρω αν το δες καλύτερα εσύ, Θοδωρή. Νομίζω το είδα καλύτερα, πρέπει να ήταν ο Ανδρέας. Με ένα ωραίο φλασεδάκι. Δυνατό θα έλεγα. Κάνει το 4-1, έτσι απλά. Ο Γιώργος κλέβει την μπάλα. Ο Ανδρέας ήταν. Ο Γιώργος έχασε την μπάλα για τους Ροφούς. Ωραία, δεν υπάρχει offside. Γκολ. 4-2 για τους Ροφούς. Μειώνουν το σκορ. Απρόβλεπτη νομίζω, Παναγιώτη, έτσι. Ναι, από το πουθενά, όπως λες. Από το πουθενά κάνουμε γκολ. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Ίσως αν πρέπει λίγο με πιο γρήγορο τέμπο, ίσως αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω. Ίσως είναι κάτι καλύτερο και από τους Ροφούς. Ναι, να απειλήσουν, ναι. Αλλά η ποιότητα της ομάδας της Ρωσονέρι φαίνεται. Ωραία τρίπλα εδώ. Ωραία, να το γκολ. Τρελοκοτίνης. Το Τρελοκοτίνης. Το 5-2. Πολύ γρήγορα γκολ, έτσι, Παναγιώτη. Πάρα πολύ γρήγορα γκολ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι ροφή στην άμυνα. Από τη στιγμή που είπαμε ότι είναι λίγο νοτρό το μάτς, έχουν μπει νομίζω 4-5 γκολ. Έχουν μπει 7 γκολ. 5 από τους Ρωσονέρι, 2 από τους Ρωσονέρι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, λείπει αυτή η έκρηξη από τις δύο ομάδες. Ακριβώς. Ίσως μια καλύτερη άμυνα από τους Ροφούς μας έδινε κάποια καλύτερα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω μπήκε ο Βελόνης και βγήκε ο Τρελοκοτίνης. Ναι. Με δύο προσωπικά γκολ, έχει γράψει δύο φορές το όνομά του στον πίνακα του σπόρα. Και ο Βελόνης είναι ένας πολύ εξαιρετικός παίκτης, να πω, ένας πολύ τεχνίτης. Πολύ καλός πασαδόρος. Φαίνεται λίγο Αβραάμ Παπαδόπουλο το πρόσωπο. Ναι. Για να δούμε τον Νίκο. Μόνος του. Ωραία, οι προσποιήσεις γύρισαν τρεις αμυντικοί. Πολύ καλές προσποιήσεις. Την πάσα. Πολύ ωραία. Κάνει την μπάλα τώρα όμως από τον Ανδρέα. Την ξαναπαίνει ο ίδιος. Ωραίο το 1-2. Την μπάλα. Πολύ καλή, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο ταγουνάκι. Πολύ ωραία. 1-2 εκεί. Και 6-2 για τους Ρωσονέρι και πάλι με τον Νίκο δείχνει την κλάση του. Δεύτερο γκολ με τα κουνάκια σήμερα, Θοδωρή. Ναι, καταπληκτικός. Στο είπα εξάλλου, Παναγιώτη, αυτή η δύο είναι πολύ καλό δίδυμο για αυτή την ομάδα. Το βλέπουμε. Και νομίζω ότι σήμερα, όπως σου είπα για την αρχή, παίζουν πολύ χαλαρά. Εδώ ένα σουτ ψηλά. Περίπου μισό μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάννη. Ανδρέας, ωραία. Βελόνης. Και πάλι Ανδρέας. Νίκος, στη μεσαία γραμμή. Θα δοκιμάσει το σουτ μπάλα κοντράρι και καταλήγει πίσω στον Γιάννη. Εκείνος ψάχνει και βρίσκει τον Νίκο. Ωραία προσποίηση. Περιμένει τον Χρήστο. Νομίζω ότι τι έδωσε πλάγιο. Ή έδωσε κάποιο φάουλ. Θα δούμε τώρα. Ναι, σωστά. Εκτελείται το σουτ. Δεν υπήρξε κίνηση από τους παίκτες των Ροφών. Και μοιραία σούταρε ο Μπάλακ. Ωραία ο Χρήστος. Δεν μπορούσε να δει τον Νίκο. Γιάννης είναι η συνέχεια.
Βελόνης. Ο Μπαλάκ. Βλέπουμε ένα ωραίο στυλάκι του Βελόνη. Όπως βλέπετε, ένα ωραίο κοτσιδάκι. Επάνω στα μαλλιά του. Α, ναι, δεν το γράφω σεξι. Και κλέβει την μπάλα. Πολύ ωραίες στην περιοχή. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Όπως είπε και ο Θοδωρής. Το μπερδεύεται, ευτυχώς δεν είναι... Έχει μπάλα και τον Νόντα, ο οποίος μπήκε μόλις στο παιχνίδι. Ο Νόντας, ο οποίος θα παίξει και δεύτερο παιχνίδι μετά στις 8 η ώρα. Και γκολ! Το έβαλε ο Βελόνης. Κάνει το 7-2. Ήταν θέμα χρόνου, έχω την εντύπωση. Και έχουμε αλλαγή μέσα. Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σκορ, Παναγιώτη. Κάποιο θαύμα ίσως χρειάζεται. Δύσκολα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Ίσως χρειάζεται να πέσει τουλάχιστον ο μη πεσμένος σε θεωρητικά ρυθμό στο νεορό Σονέρι. Εννοείται. Γιατί πρακτικά από ό,τι βλέπουμε μέσα στο γήπεδο είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ το λάθος, για να δούμε. Δεν το εκμεταλλεύεται. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκεί, σε μια φάση. Ήταν δίπλα του Νόντα. Νομίζω ότι είναι ο Δημήτρης αυτός. Ο Μπάλακ θα σουτάρει. Μπάλα. Μια χαμένη τεράστια ευκαιρία του Νόντα. Σίγουρο γκολ εδώ χάθηκε. Είναι πολύ σημαντικό να μη χάνονται τέτοια γκολ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η μπάλα για τον Νόντα. Πολύ γρήγορα μπροστά. Δημήτρης. Ανεβαίνουν τέσσερις παίκτες. Η μπάλα είναι out μετά τη διπλή κόντρα. Ο Γιάννης θα δώσει δίπλα στον Ανδρέα. Να κάνει αυτό το out. Κατευθείαν το ψαλιδάκι. Πήγε να συμβεί τον γκολ της χρονιάς εδώ. Από τον Βελόνη. Ωραία η παλιά. Ο Νόντας δεν έχει απειλήσει. Βασικά δεν έχει βρει στόχο, γιατί έχει απειλήσει μόνο στην προηγούμενη φάση. Με το πλασέ που ας το έχεις εξ επαφής. Ο Νίκος μπερδεύεται, τελικά η μπάλα δεν φεύγει από τα πόδια του. Να το κι άλλο γκολ. Και μπήκε, δεν το πρόλαβα να δω, ήταν πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο γκολ. Δεν ξέρω αν είναι το τέταρτο ή το πέμπτο γκολ του Νίκου προσωπικό. Το τέταρτο. Τέταρτο, έχει βάλει το 50% των τερμάτων του Ρωσονέρη. Είναι από τον Νίκο. Από τον Νίκο. Το δύο πολύ χαλαρά τους Ρωσονέρη, επαναλαμβάνω. Σαφέστατα, φαίνεται την ποιότητα. Γίνομαι γραφικός, δυστυχώς, αυτή είναι η μικρή αλήθεια. Η αλήθεια να λέγεται και να επαναλαμβάνεται. Να δω η ευκαιρία για το 9-2. Πολύ καλή. Έγινε. Πολύ ωραία. Από τον Ανδρέα. Σε μια άριστη συνεργασία αυτών των δύο που είχες πει προηγουμένως στον Δωρή. Του Νίκου και του Ανδρέα βρίσκονται με κλειστά μάτια από ό,τι βλέπουμε. Νόντας. Είναι λίγο αγχωμένος νομίζω ο Νόντας. Μαζί με τους τροφούς, δεν ξέρω αν σκέφτεται και το επόμενο παιχνίδι που είναι σε λίγο. Πρέπει να υπάρξει στο μυαλό του αυτό. Ίσως να μην τραυματιστεί, να μην κουραστεί. Σίγουρα, αλλά νομίζω πρέπει και εδώ να δώσει κάτι. Για να μην το Χρήστο γυρίζει για τον Νόντα και πάλι αστοχή. Δεν είναι, δεν είναι η βραδιά του. Αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Δεν μπόρεσε να κάνει τη ζημιά και το 9-3. Ο Νίκος σε ωραίες. Ωραίες προσποιήσεις. Προσποιήσεις εκεί. Στο ίδιο σημείο. Ανδρέας, ωραία και τον Νίκο. Ωραίο το κοντρόλ. Το γύρισμα είναι σίγουρο 10-2. Όχι. Παίζει με την μπάλα νομίζω ο Βελόνης. Και όμως. Νομίζω ότι το είχε πολύ άνετα. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να στοχίσει, κατάφερε να χαθεί αυτό το γκολ. Πόδια, τέρμα κάτω.
και μπήκε και πάλι ο Τρελοκοτίνης για τους Ρωσονέρι. Ωραία, Δημήτρης. Το σουτ δυνατό, ευθύβολο από τον Μίλτο. Πολύ ωραίες μακριές μπάκες που κάνουν πολύ ωραία κοντρόλ ο Ανδρέας και ο Νίκος. Είναι πολύ επικίνδυνες για πολύ γρήγορη αντεπίθεση. Ωραία, Γιώργος. Νόντας, θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα. Τριπλή κόντρα, Γιώργος, Δημήτρης. Νόντας, ευκαιρία ούτε τώρα. Τρίτη ευκαιρία, πάρα πολύ καλή. Για να σκοράρει και ο Νόντας, δεν το καταφέρνει. Αν και χιλιαροί οι Ρωσοί έχουν φάσεις. Δεν δείχνουν ότι το παρατάνε το παιχνίδι τόσο εύκολα. Πρέπει να βρουν και την ευτυχία. Αλλά πρέπει να βρουν, ναι, φυσικά η ευτυχία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μάτς. Ειδικά αυτό όταν έχεις απέναντί σου τους Ρωσονέρι. Μια τόσο αξιοπερπέστατη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Βεβαίως. Ωραία, η μπαλιά καταλήγει. Κατάληξε τον μονοφύλακα, να πούμε. Αυτή τη στιγμή για τους Ρωσοφούς ο Κώστας είναι στο τέρμα. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, Μίλτος, περνάει έναν. Έδωσε στον Γιώργο το πλασέ του πολύ ψηλά. Ωραία, και ακόμα μια αντεπίθεση, ο Νίκος. Σαν να λυπούνται λίγο τους Ρωσοφούς, να μην κάνουν το 12. Να το όμως, έγινε. Έγινε. Πολύ καλή. Μπορείτε να μου πείτε και γρουσούζι αν θέλετε. Συνήθως αυτά γίνονται. Τους λείπει, πιστεύω, τους λείπει δύο καλή αμυντικά. Και νομίζω μπορούν να φτιάξουν μια καλή ομάδα, θα έλεγα. Η Ροφή. Ωραία. Γενικά δεν το έχουν στα αμυντικά από ό,τι βλέπω. Και πολύ επιθετική μου βγαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. Τώρα θα γίνει το γκολ, ναι. Άντε, λοιπόν. Είναι το 13. Η Ροφή μειών στο μείον 7 με τον Δημήτρη. Με το νούμερο 15. Τρελοκοτίνης. Ωραία. Κερδίζει την μπάλα ο Μίλτος. Έχει βγει ο Γιάννης. Πολύ ωραίο το τάκλιν, όμως είναι έδωσε φάουλ. Έπαιξε την περιοχή, δυστυχώς, του τερματοφύλακας. Αν ήταν μέσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Να το τονίσουμε. Αυτή είναι η κανονισμή, σε ένα 5-5. Η απόκρουση, παραλίγο να έχουμε εδώ πέρα ένα τρελό γκολ. Με δοκάρι, επιστροφή, μπάλα, έτσι. Πολύ σωστά που το τόνισε αυτό το Θοδωρή για το κανόνα με το τάκλιν στο 5-5. Απλά το είπα γιατί και οι τερματοφύλακες και για τους τερματοφύλακες ισχύει αυτό το πράγμα, ότι μέσα στην περιοχή τους μπορούν να κάνουν ένα τάκλιν. Έξω όχι. Το φάουλ τελείται με τον Γιώργο και δίνει στο Δημήτρη. Νόντας. Ξεκινάει την κίνησή του. Είναι λίγο νοθρός. Ζητάει την μπάλα, ωραία, ο Βελόνης. Αλλά χάνει το κοντρόλ, όχι, ξαναπαίνει την μπάλα. Νίκος. Και είναι το 11-3. Ακόμα ένα γκολ. Ο Νίκος όποτε θέλει, τρυπώνει στην αντίπαλη περιοχή, παίρνει την μπάλα. Σκοράρει. Χάνει και κανένα γκολ. Όλα μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Πιστεύω το μόνο που έχουμε στο μυαλό της είναι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς, να πάρουν μια ανάσα. Δημήτρης, ωραία, ο Μπάλακ. Πήγε να γυρίσει και πάλι για τον Δημήτρη. Ακριβώς, καταιγιστική, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που είπες. Πολύ σωστό σχόλιο. Και τέλος του πρώτου ημίχρονου, Ρωσονέρι Ροφή 11-3, πολύ μεγάλο σκορ. Το παιχνίδι έχει κριθεί. Εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου, οι Ρωσονέρι θα πάρουν την πρώτη τους νίκη εδώ στο τουρνουά, στο νεοσύστατο τουρνουά του Χαϊδαρίου, εδώ στο πανέμορφο γήπεδο, στο Παλατάκι. Αυτά λοιπόν, σε λίγο μαζί,
για τη μετάδοση του δεύτερου μικρόνου. Στο μικρόφωνο Τσολακίζης Θοδωρής, Καναβός Παναγιώτης, σε λίγο μαζί. Και πάλι μαζί σας για τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η επανάληψη. Αλλάζουν αιστείες οι δύο ομάδες. Θοδωρή, πώς βλέπεις το δεύτερο ημιχρόνο? Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Στο παιχνίδι. Αν βοηθήσουν λίγο οι Ευρωπαίοι, συνεργαστούν λίγο με την άμυνά τους, στα αμυντικά γενικά, ίσως καταφέρουν κάτι καλύτερο, τουλάχιστον ότι να δοθούν ακόμα άλλα τόσα. Μπράβο και μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο για αυτούς. Σε προσωπικό επίπεδο. Όλα έτοιμα και σφυρίζεται της. Αυτή φορά οι Ρωσονέδες γυρίζουν πίσω την μπάλα στροφούς όπως είχε γίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιώργος, ωραία, θα περάσει. Το σουτ, η μπάλα κόρνερ, καταπληκτική επέμβαση από τον Γιάννη. Κρατάει το 11-3. Το
κόρνερ από τον Μπάλακ. Λαθασμένο τελείως. Ανδρέας. Νίκος δοκάρι. Τρομερή φάση. Γκολ νομίζω τώρα, τι είναι διαιτητής. Τι διέδωσε. Νομίζω είναι δοκάρι και έδωσε πλάγιο επειδή χτύπησε μπάλα στο επάνω του Θεκτόρη. Αλλά συγχωρέστε με, κάναμε λάθος. Για να δούμε εδώ, με τα πόδια ο Γιάννης. Η μπάλα είναι out. Νίκος γυρίζει πίσω. Μόνος του είναι ο Νίκος. Είναι εκεί κάτι εξεζητημένο πήγε να κάνει. Επιτρέπονται αυτά. 13 είναι το σκορ. Σίγουρα. Αυτό που βλέπω άδωσε τον Θοδωρή, να δούμε λίγο το λάθος, όχι, η μπάλα είναι πλάγιο. Αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι παρόλο που σε έχει κάνει τεράστια ζημιά ο Νίκος, δεν βλέπω κάποιο αμυντικό να είναι συνέχεια πάνω του. Δυστυχώς. Είναι πιο πολύ στο επιθετικό, το κλείσει κομμάτι αυτή, παρά στο αμυντικό. Δεν έχουν δώσει καθόλου βάση πιστεύω. Ακριβώς, εντάξει, εδώ διασκελισμός. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω, ο Νόντας είναι στο τέρμα αυτή τη στιγμή. Δοκάρι και πλάγιο, δίνει ο ρέφερι. Κουβάλισε την μπάλα από πίσω από το κέντρο μέχρι να σουτάρει. Ο Νόντας ζητάει συγγνώμη από την ομάδα. Στην άστοχη η παλιά. Το σκορ παραμένει στο 13. Σε περίπου 2 με 3 λεπτά παιχνιδιού δεύτερου ημιχρόνου από την ένα ορμοφύλακα στον άλλον. Η μπάλα στα πόδια των ορφών. Μπάλακ. Το μικρό το όνομα είναι Γιώργο, είναι Κώστας. Απλά επειδή θα λένε του λέει έτσι, μας αρέσει το ψευδόνυμα. Καταλήγει πάλι η μπάλα, μετά τις κόντες ευνοείται ο Νίκος. Ωραία τρίπλα από τον Μίλτο. Φαλακ. Εκεί ωραία καθάρισε την μπάλα, τη φάση, συγγνώμη. Ο Τριλοκοτήνης. Μπάλακ. Ωραία προσποίηση και δίνει για τον Δημήτρη. Προλαβαίνει. Και χώρο. Μπαλιά απέναντι. Λάθος είναι. Το λάθος. Πιστεύω, Παναγιώτη. Σωστά. Πήγε να κάνει την πάσα. Έκανε τα εύκολα δύσκολα εν τέλει. Με βαθιές μπαλιές προσπαθούν οι ροφοί κάπως να απειλήσουν. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ωραία, στην μπάλα για τον Τρελοκοτίνη. Η μπάλα out. Πολύ ωραία φάση. Ωραία για τον Μίλτο. Μπάλα πλάγιο. Μπάλακ. Λάθος εδώ κάπως. Είναι αυτό το λάθος από τον Μίλτο. Δεν έχουν την ψυχολογία η ροφή. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Νίκος θα χάσει την μπάλα από τον Γιώργο και χώρο με 2-2. Ανεβαίνει και ο Δημήτρης από τα αριστερά, εκεί πάει η μπάλα. Περνάει τον Γιάννη. Γιώργος γκολ. Παλικαρίσιο γκολ από τους ροφούς. Ο σκόρερ είναι ο Γιώργος. Έδωσε Γουέιν Ρούνεϊ. Θυμίζει και το φυλάκι του λίγο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το πολύ σωστό. Το 11-4 πάλι στο μείον 7. Εκεί παραλίγο άμα έπαιρνε την μπάλα ο Δημήτρης. Θα ήταν φάτσα με τον Γιάννη. Μπορούσε να κάνει τον κολ. Μπάλα κορέα, κρατάει την μπάλα. Προστατεύει με το σώμα του. Γιώργος κατευθείαν πήγε να ψάξει τον Δημήτρη. Ο Νίκος ανοίγει την μπάλα. Κατέληξε out. Μίλτος.
Κώστας Μπάλακ. Το σουτ δεν ήταν άσχημο. Γιάννης ο ελεύθερος, σιρτά δεξιά του. Ωραίο, ο Βελόνης που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Να είναι επιθετικό φάουλ εδώ, Θοδωρή, κάνω λάθος. Θοδωρή εδώ σε επιθετικό. Νομίζω ναι, εδώ σε επιθετικό. Μίλτος. Δημήτρης. Ωραία και τον Μίλτο. Παλιά δεν ήταν άσχημη. Τι είναι ο Γιάννης. Ήτανε. Ωραία, ο Κώστας έκλεψε την μπάλα. Μπάλα στον Μπάλακ. Οι κόντρες πίσω στον Νόντα για να οργανώσει την επίθεση. Μπάλακ με τη μία, αλλάζει παιχνίδι. Μίλτος, έπρεπε να κάνει ένα κοντρόλ εκεί. Μπάλα δεν φεύγει από το πόδι των Ροφών. Μίλτος, σουτ φωνάζει ο Νόντας. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει σουτάρει πιο νωρίς. Να το! Ωραία ευκαιρία. Πήγε να γίνει εδώ το 11-5. Μπορούσε να μειώσουν κι άλλο, να πάρουν λίγο κάποιες ανάσες. Όπως η μπάλα στο επάνω διχτάκι και πλάγι. Ωραία, καταπληκτική παλιά και τον γκολ εξαίσιο. Πολύ δυνατός σου του Ανδρέα. Κίνηση για σεμινάριο. Γκολ για Όσκαρ. Έχει φύγει το σκορ, είναι διαστημικό, από ό,τι πιστεύω αναγκαίνεται. Τρίπλης χώρο, 12-14. Νόντας, ποιος έβγαλε τα γάντια, θα κάνει το shoot, ball out. Έχει την κίνηση ο Νόντας, είναι καλός παίκτης. Αλλά πιστεύω ότι ίσως είναι και το μυαλό της στο επόμενο μας. Ωραία, ο Βελόνης. Μα κάνε να το δώσει ο Λακή, γιατί παίζουμε κι εμείς. Να το Νόντας. Μίλτος. Ο Γιάννης απόκρουση και πλάγιο. Καλώς ήταν ο φύλακας ο Γιάννης, σταθερός. Είναι ένας από τους καλύτερους και από το περσινό πρωτάθλημα που είχα από τα παιδιά. Ωραία πληροφορία, αυτό δεν το ήξερα. Ωραία για τον Νίκο, το τέτα τέτ πάνω στον μπάλα και σε δεύτερο χρόνο μπλοκάρει και την μπάλα. Ευκαιρία εδώ για το 13-4 δεν έγινε. Ωραία. Τελικά η μπάλα καταλήγει στον Ανδρέα και ο Νίκος είναι μόνος του και πάλι. Για να κάνει ωραία τρίπλα και να δώσει κάτω από τα πόδια. Και εδώ είναι η ευκαιρία. Η μπάλα που να είναι κόνερ. Ότι με δύο ευκαιρίες, με δύο παίκτες ακόμα, πληρωθεί, δύο καλούς αμυντικούς και δύο καλές αλλαγές θα έχουν ακόμα καλύτερες αξιώσεις στο πρωτάθλημα αυτό. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική πάντα είναι η αναγνωριστική για όποια ομάδα. Κοιτάει όμως μετά τα λάθη και θα πρέπει να το διορθώσουμε. Ακριβώς. Χρόνος υπάρχει. Να ο Νίκος πήγε να περάσει. Καλής ωραία, ενώτες με το σωμάτι. Και εδώ κοιτάξτε που έχει βγει ο δερμαφύλακας. Κάνει για τις τρίπλες, παρακινδυνεύουν αυτά. Μπάλα κατέγγειλει πλάγιο και τρέχει σιγά σιγά προς την εστία του. Ανδρέας. Βλέπει την κίνηση του Νίκου. Ωραία, κάλυψε εκεί ο Δημήτρης και η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα. Τώρα ο Μίλτος. Και πάλι τώρα δύο με έναν. Ανδρέας και Νίκος. Νίκος και Ανδρέας. Ωραίες τρίπλες. Το γκολ ακόμα δεν γίνεται. Μόνος ο Δημήτρης εκεί. Αποσόβησε. Είναι προπόνηση το μάτι αυτό, πιστεύω, Παναγιώτη. Ναι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί κιόλας. Και όταν λέμε μια συντήρηση στην άμυνα δεν είναι άσχημη. Λάθος πάσα, Δημήτρης, Νόντας, θα χάσει την μπάλα, δεν χάνει την κατοχή όμως για τους ροφούς. Λάθος εκεί, δεν υπάρχει αλληλεγγύη να το πούμε έτσι. Ωραία, κοιτάξτε η μπάλα, ένα εξυπνότατο γκολ.
Νομίζω έκανε ο Ανδρέας, δεν ξέρω αν... Έκανε την προσποίηση εκεί και... Ο Νίκος έκανε... Την προσποίηση. Εχνιδιάστηκε. Εντελώς. Ο Μπάλακ. Ο Ανδρέας έκανε την παλιά προς τον Νίκο, άφησε πανέξυπνο γκολ. Πολύ ωραία. Πάσα εδώ να δούμε εδώ. Για τον Μίλτο, αφήνει. Ευκαιρία για το 13-5. Με προς τα πίσω το σώμα, δυστυχώς αυτά είναι τα, γίνονται τα σούρ που πάνε προς τα πάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να φέρεις την μπάλα, να τη σουτάρεις προς τα κάτω, να έχεις πίσω, προς τα πίσω το σώμα. Εδώ, εδώ ένα καλάθι. Έχουμε ένα σώμα το βεντάνι. Αυτό σηκώνει κίτρινη κάρτα. Έχεις την μπάλα με τα χέρια, κατευθείαν στον αέρα, την έστειλε στα δίχτυα. Και πήγε να τη στείλει τώρα και με τα πόδια, ορθολογικά, δεν το κατάφερα. Μπάλα νομίζω κατέληξε, ακούμπησε. Γιατί άλλη ομάδα θα έρθει. Ακούμπησε το πλάινο, στο επάνω του τάκι. Έχει και το κάνει έτσι. Μια στο δύο, δεν πρέπει να του δώσει κίτρινη κάρτα. Γιατί άλλη ομάδα θα ξανακάνει παράπονο. Νίκος. Ο Βελόνης εκεί με τον Βελόνης απόκρουσε από τον Μπάλακ. Διορθώνει κάπως εκεί το λάθος που έκανε στην προηγούμενη φάση, στο γκολ. Και βγαίνει. Και τώρα βγαίνουν 3 με 2, Μίλτος. Δίπλα του ο Γιώργος, έχασε λίγο το κοντρόλ. Εκείνο ο Ανδρέας μάζει την μπάλα πριν βγει. Ωραίες οι τρίπλες. Το 1-2. Βελόνης, βγήκε ο Μπάλακ. Μόλις τώρα ευκαιρία, τώρα είναι καλή ευκαιρία να πρέπει να μπει αυτό το γκολ. Με εξωτερικό. Όχι, απόκρουση από τον Γιάννη από ό,τι είδα. Δεν είναι πολύ εύκολα αυτά για τον Γιάννη. Σαφέστατα. Μπορεί να έχω δει και σε πολύ καλύτερα σουτ, με πολύ καλύτερες επιβάσεις. Ωραία το σουτ εδώ από τον Όντα. Λίγο πιο κάτω να πήγαινε η μπάλα, θα μπορούσε να απειλήσει τον πολύ καλό σήμερα Γιάννη. Έχουμε αλλαγή. Να πω ότι οι Ρωσονέροι έχουν ένα ιστορικό από φέτος που τους έχω δει τον χειμώνα. Πάντα είναι στη φάση των play-off, μετά το πρωτάθλημα. Οι Ρωσονέροι, έτσι. Οι Ρωσονέροι, ναι. Πολύ καλό στατιστικό αυτό. Εννοείται. Σε αυτό το πρωτάθλημα να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Να φτάσουν σε έναν ημιτελικό, σε ένα τελικό, γιατί όχι. Έχουν τα φόντα. Από ό,τι τη... βλέπουν, εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Λόνης, Νίκος, γκολ. Πολύ ωραία, 1-2. Έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κάνει μια φανταστική απόκρουση και ο Μπάλακ. Double score, ε. Αυτό είναι παραπάνω, η διαφορά είναι στα 10 γκολ. Ε, τι κάνουμε, καλά είμαστε. Τι κάνουμε. Καλά. Παλιά. Δεν μπόρεσε ο Γιώργος να κάνει το κοντρόλ. Γεννάνε τον Όντα. Παλιά εκεί είναι ο Ανδρέας. Ωραία και τον Νίκο. Ωραίο κοντρόλ είναι το στήθος. Μόνο με αντίπαλο του νομοφύλακα. Γυρίζει. Γιώργος παραχωρεί το κόρνερ. Ήταν πολύ δύσκολο εκεί. Κλείστηκε στην γωνία. Δεν έκανε καλά το κόρνερ. Κώστας. Άνοιξε την μπάλα. Δεν μπόρεσε να την προστατέψει. Νίκος κατευθείαν. Για τον Βελόνι πήγε να κάνει το τακουνάκι κατευθείαν. Πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ό,τι θέλει μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Υπήρχε στον της Ρωσονέρη. Το γύρισμα εκεί νομίζω κατέληξε στο... στην εξωτερική πλευρά του δικτύου. Ακούστηκε ένα δοκάρι, δεν ήταν το κανονικό. Ωραία, Κώστας, Γιώργος, Κώστας. Η μπάλα καταλήγει. Νομίζω πρόλαβε ο Γιάννης, όχι, ο διαιτητής δίνει corner. Υπάρχουν εκεί κάποιες διαμαρτυρίες, η απόφαση δεν αλλάζει.
Όχι, μόλις άλλαξε η απόφαση. Έχουμε τον Όρντα να αποχωρεί αυτή τη στιγμή από το γήπεδο. Θα πάρει μια ανάσα γιατί έχει και δεύτερο παιχνίδι όπως είπαμε προηγουμένως. Νίκος, ωραία η παλιά, η απόκρουση και δεύτερη προσπάθεια, γκολ. Μετά την απόκρουση του Μπάλακ, ο Νίκος πήρε το επιθετικό rebound σε μπασκετική ορολογία. Μόνος του, προσωπική ενέργεια και γκολ. Για τον Νίκο έχω χάσει μάλλον το μέτρημα των πόσων τερμάτων έχει βάλει ο MVP, όπως θα φανεί, του παιχνιδιού. Κώστας. Δημήτρης, ωραία το 1-2. Μπάλα στον Γιάννη. Ο Αντρέας, κοιτάξτε πόση ενέργεια έχει. Τρέχει όλο το γήπεδο. Πολύ γρήγορος. Μίλτος. Η μπάλα κόρνερ. Από τον Μπάλακ, εύκολη λία για τον Γιάννη. Μπλόκαρε την μπάλα, Νίκος. Ανδρέας. Ωραία η μπαλιά. Και το γκολ από τον Νίκο, ακόμα ένα γκολ. Έγινε το 16-4, ο πίνακας του σκορ δεν είχε γράψει προηγούμενο γκολ. Έχουμε πλάγι για την ομάδα των Ροφών. Ο Μπάλα είναι ο εκτελεστής, η κίνηση από τον Κώστα παίρνει την μπάλα. Αμέσως στο σούτ ο Γιάννης. Και ο Αντρέας είναι μόνος του, δεν έχει δυνάμεις ο Μίλτος να ακολουθήσει, νομίζω έχει τραυματιστεί και το γκολ που μόλις είδαμε, φοβερό, το σούτ ευθύβολο, κατευθείαν καρφώθηκε στη γωνία. Έγινε το 17-4, απλά το βλέμμα μας λίγο στράφηκε στον τραυματία. Ο Μπάλακ, εκεί τι έχουμε φάουλ. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Ο Μίλτος που είναι τραυματίας κατέληξε στο τέρμα. Δεν έχει φορέσει γάντια. Ο Μπάλακ, ο Δημήτρης. Περνάει. Τον τρελοκοτίνη. Παίρνει την μπάλα ο τελευταίος. Δεν κερδίζει για την κόντρα με τον Γιώργο. Κυνηγάει τη φάση. Η ομάδα του κερδίζει με 13 γκολ διαφορά, κυνήγει στη φάση. Να δούμε τον Αντρέα, ένας με έναν με τον Μπάλα. Την μπάλα στα πόδια του τελευταίου και πλάγιο τώρα γυρνάνε. Υπέξει τον Ροφόν. Ωραία. Έκανα και δύο ποδαράκια πριν γυρίσει. Πριν κάνει τη σέντρα ο Αντρέας. Δείχνει πλάγιο χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Δεύτερο δοκάρι, πάλι την μπάλα την έπιασε με τα χέρια, σταματάει τη φάση. Ο Δημήτρης, ο Μπάλακ τώρα, η προσποίηση ωραία, δίπλα του για τον Γιώργο. Μπάλα στον Τρελοκοτίνη και τώρα στον Γιάννη καταλήγει. Δεν έχει δικαίωμα να την πιάσει με τα χέρια. Μπάλα πάρα λίγο να κουμπίσει το πάνω δικτάκι. Ο Αντρέας, αυτό ζητάει ο πορκέρο των Ροφών, ο Μίλτος. Τώρα έχουμε out. Ο Γιώργος κατεβάζει την μπάλα. Μπάλακ. Ωραία, πολύ ωραία η μπαλιά για τον Δημήτρη. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ, έπρεπε να γυρίσει. Ήταν δύο συμπαίκτες στην περιοχή. Θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολο τον γκολ. Ανδρέας ψάχνει ένα στήριγμα. Ωραία, θα το βρει στον Τερλοκοτίνη. Δεν προλάβει να τσιμπεί στην μπάλα. Γιώργος και Μπάλακ.
κοίταξε το τέρμα. Σούταρε. Ο Γιάννης απόκρουσε, δεν πρόλαβε ο Δημήτρης, ούτε τώρα. Κόρνερ δεν έχει και τον παράγοντα τύχη η ομάδα των ροφών με το μέρος της. Μπάλακ με χώρο, η προσποίηση θα περάσει στο Λοκοτίνη με το αριστερό, ξανά η μπάλα στον Μπάλακ, τρομερό γκολ. Το έβαλε, το έψαχνε, το κατάφερε. 17-5. Η συνέχεια είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, απλά να το χαρούν οι δύο ομάδες, όσο μπορούν να το χαρούν οι ροφοί. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όσο όταν παίζεις ένα τέτοιο εξαίσιο γήπεδο, χαίρεσαι και μόνο πατάς το χορτάρι, το σουτ αστόχησε. Νομίζω ότι είναι ο Χρήστος. Και ο Δημήτρης δεν προέλαβε, παραχώρησε και το πλάγιο. Κοιτάει την μπάλα εκεί από τον Γιώργο το Βελόνι. Κατευθείαν η μπάλα out, κρύφτηκε εκεί. Τώρα την εμφανίσει ο Μίλτος. Χωρίς να βλέπει, έβλεπε τον μπάλα και έδωσε την μπάλα στον Μίλτο. Πολύ ωραίο τον Μίλτο. Γιώργος θα γυρίσει, έπεσε ο Γιάννης για καλό και για κακό. Κόρνερ για τους ροφούς. Μπάλα πήγε να καταλήξει τον μπάλα και τώρα έχουμε τέτ α τέτ. Ο Βελόνης με τον Μίλτο, προσποιήσεις. Όχι, όχι, δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό που έκανε. Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Δημήτρης, η κεφαλιά και από τον Γιώργο, ωραία ποδιά από τον Ανδρέα. Και πάλι ο Βελόνης μια δεύτερη ευκαιρία, αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. Θα κάνει το 18-5. Να δούμε τον Μπάλακ στην προσπάθεια, ο Ανδρέας παραχωρεί το κόρνερ. Και πάλι ο Ανδρέας. Είναι πλάγιο τώρα. Η κίνηση, ο Ανδρέας και πάλι. Δρίβλες, θα προσπαθήσει, δεν θα βγει η μπάλα. Ο Γιώργος και κόρνερ και από τους Ρωσονέρι. Δεν πρέπει να απομένει και πάρα πολύ, έχω την αίσθηση, για να λύσει. Κοιτάξτε που έχει ανεβεί ο Γιάννης και κάνει και την κίνηση. Επιτρέπονται αυτά τώρα. Ανδρέας, Γιάννης, παραλίγο να βάλει γκολ και ο τερματοφύλακας. Τριπλό σφύριγμα και λήξη για το παιχνίδι. Ρωσονέρι ροφή 18-5. Ευρία νίκη για την ομάδα των Ρωσονέρι. Ευχαριστούμε και τον Θοδωρή Τσολακίδη που ήταν μαζί μας. Πρώτη νίκη και 3 βαθμοί για την ομάδα των Ρωσονέρι. Πάρα πολύ καλή. Φρονώ ότι θα τα πάνε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Η ροφή από την άλλη πρέπει να διορθώσουν λίγο κάποια πράγματα στο παιχνίδι τους. Καταρχήν πρέπει να βρουν ένα στάνταρ δημοφύλακα. Γιατί όσο να είναι, οι αλλαγές στο τέρμα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Αυτά λοιπόν εδώ από το παλατάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και μας ανεχτήκατε. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.
Α,